Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι μια ιστορική στιγμή για την ελληνική δημοκρατία. Όχι μόνο γιατί δημιουργήθηκε μια επιτροπή που θα ρίξει φως σε κάτι που αποτελεί μια σκοτεινή σελίδα της πρόσφατης ιστορίας μας. Κυρίως λόγω του προσανατολισμού που η Βουλή, μέσω της Προέδρου της, αποφάσισε να δώσει στην Επιτροπή αυτή. Δεν είναι απλώς μια επιτροπή για την διαλεύκανση ενός οικονομικού ζητήματος. Είναι μια επιτροπή αλήθειας. Και όπως ξέρουμε εμείς στην Ελλάδα και γνωρίζω στους καλεσμένους μας από το εξωτερικό, ο εθνικός μας ποιητής έχει πει ότι το έθνος μας πρέπει να θεωρεί εθνικό ό,τι είναι αληθές. Δεν πρόκειται για φραστικό σχήμα, μολονότι το χρέος έχει οικονομική διάσταση, η βασική του σημασία είναι πολιτική. Γνωρίζουμε από το χρέος του τρίτου κόσμου ότι η ύπαρξή του αποτέλεσε ένα βασικό εργαλείο πολιτικής κυδεμόνευσης των χωρών αυτών από τις χώρες του κέντρου. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι από τη δεκαετία του 70 το χρέος των χωρών του τρίτου κόσμου, το ονομαστικό, έχει αποπληρωθεί 50 φορές, αλλά εξακολουθεί να οφείλεται κατά 100 φορές της ονομαστικής του αξίας. Η ιδιαιτερότητα της ελληνικής περίπτωσης είναι ότι αυτός ο μηχανισμός πολιτικής κυδεμόνευσης που μέχρι τότε, μέχρι το 2010, αφορούσε κυρίως χώρες του τρίτου κόσμου, επεκτάθηκε και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει μόνο πολιτική διάσταση όμως το χρέος. Έχει και νομική. Σωστά ο πρόεδρος κ. Καμένος αναφέρθηκε στη μεγάλη συμβολή του καθηγητή Γιώργου Κασιμάτη στην ανάδειξη της σημασίας των ρυθμίσεων και των συμφωνιών για το χρέος ως προς την υπονόμευση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Σε δύο επίπεδα είναι νομικά ενδιαφέρον το χρέος και η ρύθμισή του. Ξέρουμε από τις συζητήσεις στην Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου του ΟΗΕ, από σημαντικές αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων, όπως η απόφαση Σοκομπέλς του Διεθνούς Δικαστηρίου επ' ευκαιρία ενός παλαιότερου δημόσιου χρέους της Ελλάδας, ότι υφίσταται μια γενική αρχή του διεθνούς δικαίου κατά την οποία τα κράτη, σε περίπτωση που δεν μπορούν ταυτόχρονα να εξυπηρετούν τις απαιτήσεις των δανειστών και τις βασικές κοινωνικές λειτουργίες, έχουν υποχρέωση να δίνουν προβάδισμα στις τελευταίες. Να εξυπηρετούν δηλαδή πρώτα την ανάγκη να υπάρχει δημόσια τάξη, υγεία, παιδεία, να υπάρχουν οι βασικές αυτές κοινωνικές αποστολές του κράτους και όχι να εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα οι απαιτήσεις των δανειστών. Αυτό συνοψίζει σε επίπεδο διεθνούς δικαίου αυτό που περιέγραψε στην αρχή της σημερινής συνεδρίασης ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας ως αρχή του συνταγματικού δικαίου. Η αρχή δηλαδή της δημοσιονομικής κυριαρχίας των κρατών σημαίνει ακριβώς αυτό, ότι πρώτα πρέπει να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των πολιτών τους και στη συνέχεια όλες οι υπόλοιπες απαιτήσεις. Ξέρουμε άλλωστε από την εποχή του Ρωμαϊκού δικαίου ότι Suprema Lex, ο ανώτατος νόμος, είναι η σωτηρία της πολιτείας και του λαού, salus populi, salus rei publicae. Πρόσφατα, χάρη στο έργο θεωρητικών του δικαίου αλλά και εφαρμοστών, αλλά και του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών, του συναδέλφου καθηγητή κ. Σέφας Λούμινα, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής και είναι παρόν, έχουμε και μια άλλη διάσταση, νομική και πολιτική, που συνδέει το δημόσιο χρέος με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σύμφωνα με την απόλυτα εμπεριστατωμένη και αναλυτική εισήγηση του καθηγητή Σέφας Λούμινα στο πλαίσιο του ΟΗΕ, θα πρέπει οι δανείστριες χώρες, όταν απαιτούν την αποπληρωμή των χρημάτων τους, να θεωρούν ως δεδομένη την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου και κυρίως των δικαιωμάτων
Και στην ειδική έκθεσή του για την Ελλάδα, πέραν από αυτή τη γενική θέση, ο Σέβας Νούμινα κατέγραψε σειρά παραβιάσεων δικαιωμάτων που προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες του ΟΗΕ αλλά και από διεθνείς συνθήκες ευρωπαϊκές στο πλαίσιο της εφαρμογής των μνημονιακών πολιτικών. Αποτελεί όχι παράδοξο, πολιτικά εύκολα εξηγήσιμο, αν και απαράδεκτο φαινόμενο, ότι αυτή η έκθεση του Σέφας Λούμινα, όταν ήρθε για ψηφοφορία στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, μολονότι υπερψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία, δεν ψηφίστηκε από τον εκπρόσωπο της χώρας μας στο πλαίσιο της προηγούμενης κυβέρνησης. Ακριβώς γιατί κάτι τέτοιο, φαντάζομαι, θα θεωρεί το αποδοκιμασία των μνημονιακών πολιτικών. Ακολούθησαν και άλλες αποφάσεις διεθνών φόρα με αρμοδιότητα στην προστασία δικαιωμάτων που έδειξαν πόσο αντίθετες στον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό ήταν οι πολιτικές που αναγκάστηκε η χώρα μας να εφαρμόσει. Αναφέρομαι ενδεικτικά στις αποφάσεις της Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του οργάνου εκείνου που έχει ως αρμοδιότητα την εποπτεία της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτές οι αποφάσεις λοιπόν έδειξαν ότι η Ελλάδα, εφαρμόζοντας τις πολιτικές των μνημονίων, παραβίασε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Όπως ορθά ανέφερε η Πρόεδρος και η φίλη μου η Σοφία Ισακοράφα, το αίτημα το να υπάρξει ένας πλήρης έλεγχος στο δημόσιο χρέος ξεκίνησε ως μια πρωτοβουλία των πολιτών, ως μια κινηματική πρωτοβουλία της κοινωνίας. Και βλέπω εδώ στην αίθουσα και ανθρώπους πέραν από το ΣΥΡΙΖΑ, πέραν από αυτούς που συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση, στη Βουλή, που στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Ποια ήταν τα όρια μιας κινηματικής πρωτοβουλίας για το λογιστικό έλεγχο? Η αδυναμία να υπάρχει πλήρης πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα, σε αυτά τα στεγανά, στα οποία αναφέρθηκε και πρόσφατα και πριν από λίγο από το Βήμα ο πρόεδρος, ο κύριος Καμένος. Ακριβώς εδώ βρίσκεται η μεγάλη συμβολή αυτής της Επιτροπής. Να μπορέσει να ρίξει φως εκεί που μέχρι τα τότε υπήρχε σκοτάδι. Να έχει πρόσβαση στα έγγραφα που θα αποδείξουν ότι δεν ήταν προς το συμφέρον όχι των ευρωπαϊκών λαών, όχι του ελληνικού λαού οι συμφωνίες αυτές που έγιναν. Να βρούμε ποιοι κέρδισαν, να βρούμε ποιοι έχασαν και να αποκαταστήσουμε στο πλαίσιο αυτό την ευρωπαϊκή νομιμότητα, τη συνταγματική νομιμότητα και κυρίως να μπορέσουμε να φάλουμε την Ευρώπη πάλι στο δρόμο του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, στο δρόμο της προστασίας και του σεβασμού των δικαιωμάτων τόσο των ατοπικών όσο και των κοινωνικών. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι μια μονομένη περίπτωση. Η Ελλάδα ήταν αντικείμενο ενός πειράματος εφαρμογής του πιο ακραίου νεοφιλελευθερισμού. Αλλά η ουσία των πολιτικών που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα δεν είναι ουσιοδός διαφορετικές από αυτές που εφαρμόζονται τις τελευταίες δεκαετίες στην Ευρώπη. Και εδώ ακριβώς έγκυται το μεγάλο στοίχημα. Η Ελλάδα θα γίνει ο καθρέφτης του μέλλοντος της Ευρώπης. Η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει την απόδειξη ότι δεν υπάρχει ένας μονόδρομος εφαρμογής των πολιτικών της λιτότητας. Υπάρχει ένας άλλος δρόμος, της κοινωνικής Ευρώπης. Και η Επιτροπή αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο αλήθειας για το παρελθόν, αλλά και ουσιαστικά καθοδήγησης του πολιτικού δρόμου που θα πρέπει να έχουμε στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.